Με τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που διαγωνίζονται για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις. Στο μάθημα της Άλγευρας εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές των ΕΠΑΛ για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια τη σημερινή ημέρα, δεν σημειώθηκε κανένα περιστατικό που θα μπορούσε να διαταράξει τη διαδικασία. Όπω αυτό που σημειώθηκε χθε Παρασκευή στην Πρεμιέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων για τα Γενικά λύκια, όταν ένα μαθητή μηδενίστηκε, καθώ οι επιτηρητέ τη τάξη αντιλήφθηκαν πω το κινητό του τηλέφωνο βρισκόταν ανοιχτό κάτω από το θρανείο του. Οι εξετάσει σήμερα θα ΕΠΑΛ εξελίχθηκαν κανονικά, με ομαλό τρόπο, τα θέματα στην ώρα του. Δεν είχαμε κανένα περιστατικό και έχει ολοκληρωθεί. de dedicación sí. μέχρι αυτή τη στιγμή όλα καλά. Την ίδια ώρα, αλγινή εντύπωση προκαλεί η είδηση πω μαθητέ του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκειού Χανίων δεν κατάφεραν να δώσουν εξετάσει, γιατί αφενό οι εργοδότε του δεν του έδωσαν άδεια, αφετέρου δε οι συναδελφοί του δεν δέχτηκαν να του διευκολύνουν. Σύμφωνα με ανάρτηση σε μέσο κοινωνική δικτύωση τη Διευθύντρια του Εσπερινού Γενικού Λυκειού Χανίων, οι μαθητέ κάτω από αντίξωε συνθήκε προσπάθησαν όλη τη χρονιά να προετοιμαστούν για τι πανελλαδικέ. Μετά τη δουλειά, αν και κουρασμένοι, παρακολούθησαν τα μαθήματα ενισχυτική που έκαναν οι συνάδελφοι. Όμω σήμερα μόνο δύο συμμετείχαν στι εξετάσει. Δυστυχώ, του υπόλοιπου οι εργοδότε του δεν του επέτρεψαν να αλλάξουν βάρδια για να μπορέσουν να δώσουν. Προσοχή, αλλαγή βάρδια, όχι άδεια. Να επισημάνω ότι την ίδια αρνητική στάση είχαν και οι συναδελφοί του. Μόνο ντροπή και οργή για αυτή την κατάσταση. Η είδηση προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Χανίων που μιλώντας στο neakriti.gr προανήγγειλε εξελίξεις. «Ως Εργατικό Κέντρο Χανίων εκφράζουμε την τροπή μας για το απαράδεκτο αυτό γεγονός. Είναι ντροπή και έσχος». Το θέμα δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα έρθουμε σε επαφή και με την επιθεώρηση εργασία και από Δευτέρα θα υπάρξουν εξελίξει για το θέμα. Οι πανελλήνιες εξετάσει συνεχίζονται τη Δευτέρα με του μαθητέ των ημερήσιων και εσπερινών γενικών λυκείων να διαγωνίζονται στα αρχαία ελληνικά για την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών και τα μαθηματικά για τι ομάδε προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομία και πληροφορική.